απαντήσεις. Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι είναι η μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Παίρνουμε ένα χώρο από το οποίο το δημόσιο εισπράττει μηδέν. Είναι 10 χρόνια μια εστία τσιμέντου για την πόλη. Καταφέρνουμε το δημόσιο να έχει μια ωφέλεια 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, 800.000 ευρώ αναστρέμα. Το λέω γιατί μας λέγανε στην αρχή ότι θα το δώσουμε, λέει 70 ευρώ το μέτρο. Τελικά δημιουργείται το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο στην Ελλάδα, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, πάνω από 2.000 στρέμματα. Ρημοτομείται μια περιοχή που αυτή τη στιγμή είναι εκτός σχεδίου πόλεως και δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας, μια συνολική επένδυση που θα ξεπεράσει τα 7 δις. Είναι μόνο θετικό για τον τόπο. Θα μου πείτε αν τα 2,1 δις είναι ορθό τίμημα. Έχει ζητήσει η κυβέρνηση από ειδικού. Τα δύο, μισό λεπτό. Γιατί θα ζαλιστούμε τώρα με του αριθμού. Τα 400 τόσα πήγαμε δύο. Μισό λεπτό. Τα 2,1 πώς προκύπτει. Να σας πω. Δίνουν 930 εκατομμύρια μετρητά και δίνουν 1,2 δις εποφελία του δημοσίου και να γίνει το πάρκο, να γίνουν υποδομές, να γίνουν οι ειδικές χώροι που θα έπρεπε ήδη να υπήρχαν αν αυτό ήταν οικόπεδο. Αυτά θα τα φτιάξει ο επενδυτής. Και τα σχολεία της περιοχής θα τα φτιάξει ο επενδυτής. Όλα αυτά είναι ευθύνες του επενδυτή. Και τελικά θα του μείνουν από όλη την έκταση 2.500 στρέμματα αξιοποιήσιμα, στα οποία 2.500 στρέμματα θα επενδύσει δικά του λεφτά 5,7 δισεκατομμύρια για να φτιάξει ένα συνδυασμό κατοικιών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων και άλλων χρήσεων. Το τίμημα είναι αντίστοιχο με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει από ανεξάρτητους εκτιμητές και δεν ξέρω τι. Είναι άνω των αρχικών εκτιμήσεων. Έχουμε ζητήσει και δεύτερη γνώμη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία και το Ταμείο έχει ζητήσει από διεθνείς αξιολογητές να κρίνουν την τελική προσφορά αν είναι δίκαιη και εύλογη. Ρωτήσατε γιατί φύγαν άλλοι επενδυτές. Καταρχήν, το ελληνικό από τη φύση του πρέπει να παραδεχτούμε το εξής. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δύσκολα έργα που έχουν γίνει. 6.500 στρέμματα. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα έργα στον πλανήτη. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο ότι υπάρχουν εταιρείες ανά τον κόσμο που έχουν την εμπειρία και την οικονομική δυνατότητα και τη διάθεση ρίσκου να κάνουν. Δεν είναι 100 στρέμματα, ούτε 200, ούτε 300. Είναι 6.500 στρέμματα. Επίσης, να σας πω, χωρίς να θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, υπήρχαν επενδυτές οι οποίοι είχαν μπει στο διαγωνισμό, οι οποίοι θέσανε προς το ελληνικό δημόσιο αιτήματα, τα οποία εμείς δεν ήμασταν σε θέση να δεχτούμε. Όπως αφορολόγητο των κερδών τους, αφορολόγητες εισαγωγές υλικών, απαλλαγή από το ΦΠΑ για το έργο. Πράγματα τα οποία μια ευνομούμενη κοινωνία δεν ήταν σε θέση να δώσει. Υπάρχει αλληλογραφία για όλα αυτά. Ψηφίσατε ήδη στη σύμβαση με το Κατάρ και τους έδινε πενταετή απαλλαγή από τα κέρδη που είχαν. Ακριβώς γιατί αυτοί χτυπάγανε την υπόθεση ελληνικό. Τώρα δεν ξέρω γιατί φύγανε. Ζητήθηκαν από διάφορα τα οποία το ελληνικό δημόσιο έκανε μια επιλογή και μπορούσε να δώσει.